Μετά από τόση μεγάλη πορεία, τι αξίζει να θυμάστε και τι όχι? Δηλαδή, κάνοντας ένα απολογισμό σας, κοιτώντας πίσω, τι θυμάστε περισσότερο με αγάπη? Έτσι όπως το παρουσιάζετε, μια ρομαντική, ωραία εικόνα που δεν τη θέλω. Δεν θέλω, δεν είναι κάτι να θυμάμαι τις ωραίες στιγμές, τίποτα απ' όλα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρός, από νέος, μετά μεγαλύτερος και μεγαλότατος που είμαι τώρα, προσπαθούσα να βλέπω πάνω μπροστά. Και έλεγα ότι θέλω να θυμάμαι το επόμενο. Δεν θέλω να θυμάμαι τα προηγούμενα. Είναι ωραίες αναμνήσεις, υλικές αναμνήσεις, αλλά είναι κάπου κλειδωμένες σαν δουλάπι. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Με ενδιαφέρει πάντα μπροστά. Και θέλω να θυμάμαι το επόμενο. Γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν μου αρέσει να σκέφτομαι, να μιλάω και να νοσταλγώ τα παρελθόντα. Εκεί νομίζω ότι θα ήταν και το τέλος μου. Και δεν μπορώ να το κάνω, γιατί σαν άνθρωπος θέλω να κοιτάζω μπροστά. Να λέω, έχουμε και το επόμενο και θα έρθει και το επόμενο και εκείνο θα είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο σταθμός. Και αργότερα μπορεί να το θυμάμαι, αλλά και τότε θα προχωρήσω πιο μπροστά. Σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου είναι να βάζει στόχους. Εσείς τους στόχους που έχετε βάλει, τους έχετε πληρώσει όλους? Όχι. Αλίμονο. Δεν ήμουν άνθρωπος μεθοδικός με την έννοια αυτή να λέω έχω στόχους κτλ. Δεν ήμουν έτσι. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι που λένε βάζω στόχους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μεθοδικοί, μπράβο τους, τους χαίρομαι, πιθανόν και τους ζηλεύω, αλλά δεν νομίζω ότι ήμουν έτσι ποτέ. Μην πάμε στην άλλη άκρη του μαχήμα. Όχι, όχι. Λοιπόν, απλά ας πούμε, ίσως περνώντας από τα τραγικά γεγονότα της κατοχής και μετά που έζησα σαν παιδί, εκείνα με έκανα να μην στοχεύω με αυτή τη μεθοδικότητα, αλλά να ακολουθώ την μοίρα και την τύχη και να αφήνω τα πράγματα να έρχονται έτσι. Με έβλαψε πάρα πολύ, γιατί δεν είχα στόχους. Με έβλαψε σημείο που πιθανόν και τώρα το πληρώνω αυτό. Όμως, δεν θα μπορούσα να είμαι αλλιώς. Αν πιάσει ένα δικαστήριο, θα με αθώνανε, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Τώρα που είπατε τύχη, μου δίνετε αφορμή για μια ερώτηση. Πιστεύετε στην τύχη? Δυστυχώς πιστεύω. Δυστυχώς πιστεύω στην τύχη. Εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα το ότι πολλές φορές την τύχη τη φτιάχνουμε μόνοι μας, που λένε οι πορείες μας εξαναγκάζουν να πέσουμε στην τύχη ή στην ατυχία κτλ. Ναι, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Όμως δεν μπορώ να πω ότι από αυτά που έχω δει στη ζωή μου, μου έχουν συμβεί, ότι δεν υπάρχει ο τυχερός κάτοικος. Υπάρχουν. Δεν μπορούμε να καθόμαστε εμείς οι δυο σε ένα τραπέζι με τις ίδιες δυνατότητες και να κερδίσεις και να χάνω εγώ. Αυτό το καταλάβει. Γιατί? Ή να μην κερδίζουμε και δύο. Ή να μην χάνουμε και δύο. Άρα πού. Εγώ μιλάω για ένα απλό γεγονός. Έτσι. Καθόμαστε εδώ και παίζουμε, πες ότι είναι εδώ κάποια χαρτιά και λέμε ότι μαύρο κόκκινο, έτσι. Λοιπόν, εγώ τραβάω αντί για κόκκινο μαύρο και χάνω. Και τραβάτε κόκκινο και ξανά κόκκινο και κερδίζετε. Έχουμε τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουμε. Γιατί λοιπόν αυτό δεν λέγεται τύχη? Η τύχη. Έτσι, από εκεί και έπειτα μπαίνουν οι ικανότητες, εντάξει. Μπαίνουν οι εξυπνάδες, μπαίνουν οι πονηριές, μπαίνουν οι κλεψές. Αυτό πια δεν λένε ότι ένας που νόμισε γυναικό εδώ είναι τυχερός. Όχι. Μπαίνουν και άλλα πράγματα. Και πλέον είναι προσωπικό θέμα και τα. Η καθαρή τύχη είναι δυστυχώς άγνωστο. Γι' αυτό και λένε άγνωστε βουλέ του Κυρίου. Δεν ξέρει κανένας τι σημαίνει και γιατί ο ένας θα υποφέρει και ο άλλος θα είναι έτσι, χωρίς να το έχουν επιδιώξει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και να τους έχουν έρθει μόνα τους. Μπορεί να αμφισβητήσουν τώρα αυτό που λέω και να πούνε όχι, κάτι έκανες, κάτι παράληψες, κάτι αυτά. Αφήστε τις λεπτομέρειες. Εγώ σας λέω να πάμε σε αρρώστηση τα λοιπά. Εκεί δεν είναι τύχη. Μεγάλη. Λοιπόν. Πείτε μου λίγο κάτι. Όταν βλέπετε τον εαυτό σας σε ελληνική ταινία, πώς αισθάνεστε? Δεν... Τον κρίνετε τον εαυτό σας? Όχι μόνο στην ειδική, στην τηλεόραση και παντού. Επειδή δεν το παρακολουθώ πολύ, έχω τις ταινίες μου κλπ. Δεν τις έχω δει ποτέ. Δηλαδή, τις έχω δει
Δεν ξέρω, κάτσε να δω ταινία. Θα δω κάτι 20 στιγμές, κάτι αν θα δει η κόρη μου και βλέπω τον εαυτό μου, ξέρω και τα λοιπά. Πιστεύω όμως ότι αισθάνομαι μια ανακούφιση, γιατί βλέπω ότι παίζοντας αυτός ο άνθρωπος δεν ξεγελάει κανέναν. Δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι να πεις πω και τι ψέματα κάνει ή δεν πάει αυτό που κάνει. Το μόνο που με ευχαριστεί είναι ότι βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος τα δίνει όλα, πιστεύει σε αυτό που κάνει και εκεί κάπου μου αρέσει. Χωρίς να κάθομαι πισταμένος βλέπω τον εαυτό μου, δεν είμαι ναρκισιστής, δεν είμαι ο ματαιόδοξος που βλέπει τον εαυτό του και τρελαίνεται, τίποτα από όλα αυτά. Απλά ας πούμε, μου φαίνομαι συμπαθητικός εγώ σε μένα, ότι αυτός ο άνθρωπος πάσχισε να κάνει αυτό το πράγμα και το κάνει σωστά. Για ένα νέο ηθοποιό που ξεκινάει σήμερα, που έχει το όνειρό του να γίνει ηθοποιός, εσείς με τόση μεγάλη καλλιτεχνική πορεία, τι συμβουλή, θα του δίνατε μάλλον κάποια συμβουλή? Κοιτάξτε, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα παιδιά. Τους έχω πει λοιπόν, επειδή από νέος όταν απέκτησα δύναμη και έγινα διασάρκης και τα λοιπά, βοήθησα πάρα πολλά νέα παιδιά να σταθούν δίπλα μου, να παίξουν, να κάνουν οτιδήποτε. Ήμουν ο άνθρωπος που δεχόμουν τα παιδιά και όχι που τα διώχνα, είτε από ζήλια, από τόνο, τίποτα από όλα αυτά. Και μπορούν να το πούνε και πολλά παιδιά που μεγαλώσαν τώρα, πόσο έχω προσφέρει και ό,τι έχω κάνει. Τέλος πάντων, δεν τα διαλαλώ. Εκείνο που συμβούλευσα τελευταία στα παιδιά ήταν ότι μην επαναπαύεσαι στη δόξα της τηλεόρασης. Αυτή θα χαθεί, είναι σίγουρο. Μπορεί να έχει κάνει 30 καταπληκτικά σύνδεση, στο τέλος να μην σε θυμάται κανένας. Ή απλώς κάποια στιγμή στη συζήτηση σας σε θυμηθούν. Πολλά παιδιά δυστυχώς την κάνανε το λάθος να στηρίξουν σε θεμέλια πολύ σαθρά την καριέρα τους, πατώντας ας πούμε πάνω στην άμμο. Το αποτέλεσμα είναι ότι η τηλεόραση τελείωσε, τελειώσαν μάλλον, και τα παιδιά αυτά βρέθηκαν έξω. Η βάση λοιπόν είναι το θέατρο. Θα πρέπει από εκεί να στηρίξεις τα πόδια σου καλά στο θέατρο, να σε αποδεχτεί ο κόσμος, να πει καλύτερα τον είδα στο θέατρο, όχι στην τηλεόραση, και από εκεί έπειτα ας πούμε κάνει και τηλεόραση, κάνει και οτιδήποτε, αλλά να έχει μια βάση στο θέατρο. Εγώ τους έδωσα τη συμβουλή, πολλά παιδιά δυστυχώς, είτε όχι να μ' ακούσουν εμένα, απλά δεν κάνανε τίποτα το ιδιαίτερο. Μείναν στην τηλεόραση, έγιναν πρωταγωνιστές σούπερ μέσα από τη τηλεόραση και όταν τελείωσε τηλεόραση, στο θέατρο ούτε υπάρχουν καθόλου. Και τώρα τι γίνεται? Εμείς χτίσαμε πολύ γερά θεμέλια στο θέατρο, από εκεί ξεκινήσαμε. Μας αποδέχτηκε ο κόσμος, μας αγάπησε, μας ξέρει όλους ο κόσμος στους δρόμους που περνάμε και εκεί φαίνονται τα θέμελια μας. Τώρα πια τα παιδιά δεν ξέρω τι θα γίνουν. Κύριε Κωνσταντίνου, δεν έχω λόγια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες ατελείωτες για όλα αυτά που έχετε κάνει, γιατί πραγματικά είστε μια ολόκληρη ιστορία. Αλλά δεν φτάνει ο χρόνος. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα για ένα καινούργιο διαφορετικό ρεπορτάζ της Εγνατίας. Από μένα και τον κύριο Κωνσταντίνου, καλό σας απόγευμα.